Ας πάμε τώρα. Σε βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση πάντως, φυσική. Ναι. Οπότε μάλλον ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Ναι, διαβάζω πολύ συχνά. Το ίδιο άθλημα κάνουμε. Λοιπόν, αθλητισμός και σκέψεις. Θα ήθελα από την πόλη μου... Δημιουργία κλειστών γηπέδων. Να στηρίξει τη φιλοξενία. Να έρθουν μεγάλες οργανώσεις. Περισσότερα πρωταθλήματα στην πόλη μας. Και να μην χρειάζεται οι παίχτες, οι πατρινοί να φεύγουν από μικρή ηλικία. Να δούμε τον αθλητισμό σαν διασκέδαση. Και να διοργανώσουν μαζί με τους συλλόγους τους τοπικούς εδώ μια μαραθώνια διαδρομή. Περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό. Και να μας βοηθήσει στη δύσκολη μπασκετική συνέχεια. Να ασχοληθούν και πιο πολλά παιδάκια με το χώρο του ΚΑΡΤ. Η Πάτρα να γίνει η Μητρόπολη των παράκτηνων αθλημάτων. Να αγκαλιάσουν την ιστιοπλοεία. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Παλαχαϊκή να πάει αλφα-εθνική. Αυτές ήταν οι σκέψεις. Αυτές ήταν οι σκέψεις. Πάμε από το νου στο σώμα τώρα, για λίγο τρέξιμο και ας δούμε ποιοι προτάθηκαν και μετά τον νικητή. Θα ήθελα να τους βράβευα όλους και πιστεύω ότι και εσείς το ίδιο, αλλά ένας έπρεπε να βραβευτεί. Να δούμε λοιπόν ποιο πρόσωπο ψηφίστηκε. Είναι η Γαβριέλα Χαραλαμπίδη. Και το βραβείο θα δώσει, μάλλον... Ας δούμε λίγα πράγματα για τη Γαβριέλα και μετά θα μας αποκαλύψει. Η Γαβριέλα Χαραλαμπίδη κατάφερε πολλά στην αντισφαίριση κοριτσιών μέσα και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Με την εθνική ομάδα κάτω των 16 ετών, πέρασε στην τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε ατομικό επίπεδο, κατάκτησε δεύτερες θέσεις σε μονό και διπλό σε τουρνουά International Tennis Federation. Επίσης, η αθλήτρια του In-Out Court Tennis Academy κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα Masters 2017 στην Ελλάδα, αν και αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία των 18 ετών. Το βραβείο λοιπόν θα δώσει ποιος? Ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιώργος Βασιλιάδης, τον οποίο καλούμε σκηνή. Ο κ. Βασιλιάδης θα ανέβει τώρα για την απονομή, αλλά θα ανέβει και αργότερα, γιατί έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση μαζί του ως πόλη. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια με τον κ. Βασιλιάδη. Παρακαλώ, καλώς η Γαβριέλα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Γαβριέλα. Να είσαι καλά. Τι όμορφη που είσαι, τι κούκλα. Και μας κάνεις όλους πολύ περήφανους. Το τένις το αγαπάμε όλοι, βλέπουμε πολύ. Αναρωτιέμαι αν είναι εύκολο για μια νεαρή κοπέλα σαν και σένα να είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα στο τένις. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν και όσους με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ. Και όσο αφορά αυτό που ρωτήσατε, είναι σαφώς πολύ δύσκολο. Γιατί ειδικά το τένις είναι πολύ δύσκολο άθλημα και από άποψη οικονομική αλλά και ψυχολογική. Τώρα με τη βοήθεια των ανθρώπων που έχω δίπλα μου, το έχω καταφέρει όσο καλύτερα μπορώ, έχω καταβάλει προσπάθεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και ιδιαίτερο ευχαριστώ, θέλω να πω, στον προπονητή μου και στους γονείς μου. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ και σανότερα. Συγχαρητήρια για όλα. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα τα πούμε συνέχεια, οπότε να πάμε να δούμε τώρα ποιες, τι γίνεται με τις ομάδες. Βέβαια, αθλητισμός χωρίς ομάδες δεν πάει. Ακριβώς. Λοιπόν, οι νικητές στην κατηγορία αυτή είναι... ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Άμμου, Beach Soccer, Νάπολη Πατρών. Συγχαρητήρια. Έγινε η πρώτη πατρινή ομάδα Beach Soccer που εκπροσώπησε τη χώρα μας στο Euro Winners Cup, που διεξήχθη στην Πορτογαλία το 2017. Έχει στεφθεί δύο φορές κυπελούχος Ελλάδας.
είναι μία από τις ισχυρότερες ομάδες της χώρας μας, ενώ το μεγάλο όνειρο είναι μία ευρωπαϊκή διάκριση. Το 2017 ήταν μία χρονιά που θα μείνει ανεξίτηλη στις μνήμες των μελών της ομάδας λόγω της απώλειας του Σπύρου Αβράμη, ενός εκ των ιδρυτών του συλλόγου και αθλητή του. Ένα σπόρο θα μας απασχολήσει το 2009 με τους παράκτιους αγώνες. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Το βραβείο. Το βραβείο θα δώσει μια προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, έλεγα. Συγχαρητήρια. Πανελλήνια οπωσδήποτε. Γνωρισμό μας από πέρυσι, πρόσφατη χρονιά, είναι ο Παραλυμπιονίκης Νίκος Γκουντάνης. Παραλυμπιονίκης το 2016, στο Ρίο, πρόσωπο της χρονιάς 2016. Κύριος Γκουντάνης. Να είχαμε και λίγη άμμο εδώ πέρα, ναι. Τώρα, έτσι, κάνα σουτάκι. Λέω εγώ τώρα. Να βγάλουμε και τα τακούνια, να παίξουμε. Πάρα πολύ η ομάδα και τη βλέπω σε φόρμα. Καλώς ήρθατε, κύριε Γκουντάνη. Το βραβείο είναι εδώ. Βλάτε. Το βραβείο είναι ένα, είναι συμβολικό, έτσι. Κάπου εκεί στο σύλλογο θα μπει, θα κοσμήσει ένα ράφι, υποθέτω. Λοιπόν, ποιος είναι ο αρχηγός? Δεν έχει βγει ακόμα ο αρχηγός? Όχι, τον υποδείξαμε ήδη τον αρχηγό. Λοιπόν, ένα σπορ θα μας απασχολήσει και διορτώ μου κάθε φορά που βλέπω, ωραίο, είναι διασκεδαστικό. Είναι πόσα κιλά χάνει κανείς παίζοντας ένα τέτοιο? Τι απαιτήσεις έχει αυτό το αγώνισμα? Μιλήστε μας γι' αυτό. Όπως νομίζω. Τώρα έγινε πάσα ο αρχηγός. Κανονική πάσα. Θέλω να ευχαριστήσω την Εφημερίδα Πελοπόννησο και όλους όσους μας ψήφισαν. Το βραβείο αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο, συμπαίχτη, εμπνευστή Σπύρο Αβράμη, τον αδερφό μας. Θέλουμε να του υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε και ότι θα είναι πάντα μαζί μας και ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας για να τον κάνουμε περήφανο κάθε στιγμή. Το beach soccer είναι ένα άθλημα υπό ανάπτυξη. Είναι πολύ απαιτητικό άθλημα όσον αφορά τις προπονήσεις και τις αθλητικές ικανότητες. Ελπίζουμε το 2019 με την έλευση των παράκτηρων αγώνων να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Δουλεύουμε μακριά από την Πάτρα, δουλεύουμε στην Κάτω Αχαΐα σαν γήπεδο. Ελπίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε το έργο πραγματικότητα και να φτάσουμε τον beach soccer της Πάτρας εκεί που το αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια σε όλα, σε ό,τι κάνετε. Μια ακόμα παρέκβαση, ένα χαιρετισμό από τον κύριο Γκουντάνη. Νομίζω είναι υποχρεωτικό. Ορίστε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Η χαρά μου σήμερα είναι διπλή, διότι με κάλεσε η Εφημερίδα Πελοπόννησος και την ευχαριστώ πολύ να βραβεύσω εγώ τη φετινή ομάδα σαν περσινός πρόσωπο της χρονιάς. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, μπράβο, να προσπαθούν για το καλύτερο και θα τα καταφέρουν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και πάλι. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε το δικό σας γήπεδο στην Πάτρα. Ευχαριστούμε όλους και επιμένω λέγοντας ότι την επόμενη χρονιά θα μιλάμε πολύ περισσότερο για αυτού του τύπου τα αγωνίσματα. Ευκαιρία να τα μάθουμε. Και μακάρι να έχουν το δικό τους γήπεδο. Νομίζω τους αξίζει.